Καλησπέρα από την κουζίνα του Grand Massou της Καλαμαριάς, όπου μαγειρεύουμε πάντα και μόνο με εκλεκτά ελληνικά προϊόντα. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν με κοντή πάστα αυτή τη φορά, ριγκατόνι που είναι ιδανικό για την κρύα εκδοχή των ζυμαρικών. Σήμερα με μια άκρος μεσογειακή πινελιά, δηλαδή με μελιτζάνες, ντοματίνια, ελληνικά κεφαλοτήρια, κουκουνάρι, όλα αυτά. Ξεκινάμε με το βασικό μας υλικό, που είναι το δεύτερο μάλλον βασικό υλικό εκτός των ζυμαρικών, τη μελιτζάνα. Θα πρέπει να τη βάλουμε να ψηθεί, τύπου όπως την κάνουμε στη σχάρα, αλλά εμείς θα την κάνουμε στο φούρνο. Έχω ανάψει το φούρνο πίσω μου στο γκριλ, στους 230 περίπου βαθμούς, έτσι ώστε να δώσει τη μελιτζάνα την... αυτή τη μυρωδιά της χάρας, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο. Τις κόβουμε σε χοντρούς κύβους. Θα τις βάλουμε απλά αλάτι και ελαιόλαδο. Θα την ανακατέψουμε με τα ντοματίνια και θα την ψήσουμε. Θέλει περίπου ένα 20 λεπτό, ανάλογα πόσο δυνατός είναι ο φούρνος σας. Στο μεταξύ, όσο θα ετοιμάζετε εσείς τη μελιτζάνα, τα λαχανικά σας, θα πρέπει να βάλετε πάνω στα μάτια της κουζίνας σας μία μεγάλη κατσαρόλα γεμάτη με νερό αλατισμένο και θα περιμένετε μέχρι να κοχλάσει. Μόνο όταν κοχλάσει το νερό, θα ρίξουμε μέσα τα ριγκατόνι στην προκειμένη περίπτωση ή ό,τι ζυμαρικά τέλος πάντων εσείς χρησιμοποιήσετε. Βάζουμε και τα ντοματίνια εδώ, πάνω στη λαδόκολλα και τώρα βάζουμε ελαιόλαδο και αλάτι. Λοιπόν, ελαιόλαδο θέλουμε αρκετό, γιατί η μελιτζάνα θέλει λάδι. Ανακατεύουμε καλά με τα χέρια, για να πάει παντού και το λάδι και το αλάτι. Λοιπόν, και αφού απλώσουμε, τα βάζουμε στο φούρνο για να ψηθούν και τους ρίχνουμε κάθε τόσο μια ματιά. Τώρα επιστρέφουμε στα ζυμαρικά μας. Όπως σας είπα, έχω την κατσαρόλα εδώ που κοχλάζει γεμάτη νερό και ρίχνουμε τα ριγκατόνι. Τα βράζουμε όσο λέει επάνω το πακέτο τους. Δηλαδή λέει 8 με 10 λεπτά, 8 με 10 λεπτά. Τώρα, εγώ έχω ήδη ετοιμάσει κάποια ζυμαρικά στην άκρη, γιατί προφανώς για να κάνουμε μακαρονοσαλάτα πρέπει να είναι κρύα. Τα έχω βάλει σε ένα μεγάλο μπολ, τους έχω ρίξει μέσα λίγο ελαιόλαδο για να μην κολλήσουν μεταξύ τους και περιμένουν τα υπόλοιπα συστατικά που θα τους κάνουν παρέα. Λοιπόν, το επόμενο βήμα είναι ένα είδους πες του βασιλικού που θα κάνουμε. Δηλαδή, θέλουμε φρέσκο βασιλικό που είναι η εποχή του και είναι πολύ μυρωδάτος και πλατύφυλλος αυτή την περίοδο, κουκουνάρι και λίγο κεφαλοτήρι. Θα κάνουμε μια ελληνική εκδοχή του πέστο. Δεν θα βάλουμε δηλαδή πεκορίνο παρμεζάνα, θα βάλουμε ένα ωραίο ελληνικό κεφαλοτήρι. Σε έναν πολυκόπτη θα βάλουμε τα φυλλαράκια του βασιλικού. Τον βάλω εδώ, τον έχω σκοπλημένο. Μόνο τα φύλλα. Θέλει μπόλικο βασιλικό για να μπορέσει να το πάρει σωστά ο πολυκόπτης και να γίνει το πέστο μας, τέλος πάντων, που χρειαζόμαστε. Εδώ να σας πω, γιατί πολλοί δεν το γνωρίζουν, ότι πέστο δεν σημαίνει πάντα ότι είναι φτιαγμένο με βασιλικό κάτι, αυτή η σάλτσα. Πέστο σημαίνει λιώνω κάτι. Άρα, στην προκειμένη περίπτωση είναι πέστο βασιλικού. Θα μπορούσε να είναι πέστο από φιστίκι Αιγίνης, όπου εκεί δεν έχει μέσα βασιλικό. Έχει φιστίκι Αιγίνης τριμμένο με κάποια άλλα υλικά. Θα μπορούσε να είναι πέστο λιαστής ντομάτας. Οπότε, πέστο είναι απλά μια σάλτσα με πολτοποιημένο κάτι, που παραδοσιακά γίνεται σε γουδί με το γουδοχέρι. Εμείς φυσικά για λόγους ταχύτητας και ευκολίας κυρίως το κάνουμε με έναν πολυκόπτη. Προτού προχωρήσουμε στην εκτέλεση του πέστο, θα καβουρδίσουμε λίγο το κουκουνάρι, διότι το κουκουνάρι θα πρέπει πάντα να καβουρδίζεται, δεν καταναλώνεται ποτέ ομό. Στο μεταξύ, πάνω στον βασιλικό βάζω ελαιόλαδο. Δεν θέλει πάρα πολύ, γιατί θα σας πικρίσει. Αν το θέλετε να είναι λίγο πιο υδαρές, θα προσθέσετε απλά ένα παγάκι. Αυτό βοηθάει. Το παγάκι βοηθάει στο να διατηρήσει το έντονο πράσινο χρώμα του βασιλικού, να δώσει πιο κρεμμόδι υφή στη σάλτσα σας, χωρίς να τη βαρύνει με την πολύ έντονη μυρωδιά του ελαιολάδου. Λίγο κεφαλοτήρι τριμμένο μέσα. Για αρχή τόσο όσο παίρνει. Μετά, αν χρειαστεί, θα βάλουμε λίγο ακόμα. Το κουκουνάρι είναι έτοιμο και θα το προσθέσουμε και αυτό μέσα. Αν θέλετε, αν δεν σας αρέσει το κουκουνάρι ή είστε αλλεργικοί ή οτιδήποτε άλλο, μπορείτε να το αντικαταστήσετε με αμύγδαλο, είναι εξίσου νόστιμο. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να στήσουμε τη μακαρονοσαλάτα μας. Φέρνουμε τα μακαρόνια μπροστά, πάω να βγάλω από το φούρνο τα λαχανικά. Να τα, είναι εδώ. Βάζουμε πρώτα τα λαχανικά μέσα στα μακαρόνια, μέσα στα ριγκατόνι. Θα τα βάλουμε όλα τα υλικά μαζί και μετά θα ξεκινήσουμε να ανακατεύουμε, γιατί δεν θέλω να λιώσουν οι μελιτζάνες και τα ντοματίνια την ώρα που θα ανακατεύουμε. Δηλαδή, δεν πρέπει να ανακατέψουμε για πάρα πολλή ώρα. Λαχανικά.
πέστο. Και τώρα το μυστικό αυτής της μακαρονοσαλάτας. Τυροκαυτερή. Και θα μου πει τώρα γιατί τυροκαυτερή. Γιατί της ταιριάζει. Η μελιτζάνα ταιριάζει με τη φέτα αναμφίβολα. Και στη μακαρονοσαλάτα ειλικρινά ταιριάζει εξαιρετικά. Δεν θα υπερβάλλουμε με την ποσότητα. Εγώ βάζω 2 κουταλάκια γεμάτα του γλυκού. Θα μπορούσε να είναι και τη σούπα στο σου γεμάτα που τα βάζω. Και ανακατεύουμε. Ιδανικά, η μακαρονοσαλάτα έτσι με όλα τις τα υλικά κάθεται και μια ωρίτσα στο ψυγείο για να δροσίσει ακόμα πιο πολύ. Δοκιμάστε την και θα σας ξετρελάνει. Καλή όρεξη!